Η παρούσα εργασία αφορά τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σήμερα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο και τους πόρους του προκειμένου να βρουν, να χρησιμοποιήσουν, να τροποποιήσουν και να αναπαράγουν υλικό χρήσιμο για τη διδασκαλία τους. Παρακολουθούν όμως επιμορφωτικά σεμινάρια. Θεωρούν ότι αυτά έχουν κάποια χρησιμότητα σχετικά με τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση. Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες στη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί το γεγονός της έλλειψης σχετικής πληροφόρησης σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και άδειες συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών, τις λεγόμενες άδειες Common Creatives. Προκειμένου να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με την έννοια και τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις που να τους υποστηρίζουν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς με αυτή τη θεματολογία, ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής στα σχολεία τους αλλά και σε άλλους φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και άλλα τα οποία θα δούμε παρακάτω. Τα ανοιχτά μαθήματα είναι μαθήματα που διδάσκονται στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ ελεύθερα, προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο. Στην Ελλάδα, οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι καλύπτουν όλο το έργο της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια και την τριτοβάθμια. Στο εξωτερικό, κάποια παραδείγματα εφαρμογής πανεπιστημίων που προσφέρουν ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους είναι το MIT με το Open Courseware, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το Αφρικανικό Εικονικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και άλλα βέβαια πολλά σε μικρότερο εύρος. Στην Ελλάδα, ένα πλήθος ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας μας συμμετέχουν ενδεικτικά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αιγαίου, των Ιωαννίνων, των Πατρών, του ΤΕΗ Αθηνών και άλλα πανεπιστήμια και ΤΕΗ με μικρότερο αριθμό μαθημάτων. Με τον όρο ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, νοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό τόσο από φοιτητές αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο. Ως ανοιχτό ακαδημαϊκό μάθημα, νοείται η δωρεάν και ανοιχτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρεται σε μάθημα. Ενδεικτικά παραδείγματα από πλατφόρμες που προσφέρουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και διαδικτυακά μαθήματα είναι η πλατφόρμα του ODS, του Open Discovery Space, όπου μπορεί κανείς να βρει εκπαιδευτικές ακαδημίες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, παρόχους εκπαιδευτικού περιεχομένου και προγραμματιστές χρήσης εκπαιδευτικού περιεχομένου και επίσης το δίκτυο LangOER, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 7 γλώσσες, είτε διαζώσεις είτε μέσω διαδικτύου, αποσκοπώντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στο ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στις πρακτικές ανοιχτής εκπαίδευσης. Συμπεριλαμβάνει και δημιουργία και χρήση πολύγλωσσου διαδραστικού ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού. Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι αν οι ενεργοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθούν και θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωσή τους σχετικά με τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τα πνευματικά δικαιώματα που τους διέπουν. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης σχετικά με την επιμόρφωσή τους σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Για να διερευνηθεί το ανωτέρω ερώτημα, έγιναν περιγραφικές και παγωγικές αναλύσεις με το SPSS. Πληθυσμός της έρευνας ήταν εκπαιδευτική ενεργεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Συνολικά ήταν 310 εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι. Το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανέρχεται σε 206 και αντιπροσωπεύει το 66,45% των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων σχολείων. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου που έχει άλλες ενότητες, ανοιχτή εκπαίδευση, χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, άδειες Common Creative, πνευματικά δικαιώματα ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και μοντέλα επιμόρφωσης. Σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε με την ενότητα επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Τα βασικά ερωτήματα για αυτή την κατηγορία είναι: παρακολουθώ ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο διαδίκτυο. Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Σχετικά με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, με την πρώτη ερώτηση διερευνάται αν οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το 68,9% απάντησε καθόλου, το 20,9% λίγο, το 4,9% αρκετά, το 3,4% πολύ, το 1,9% πάρα πολύ. Η δεύτερη ερώτηση διερευνάται αν έχουν παρακολουθήσει μορφωτικά σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Το 80,1% εδώ απαντά καθόλου, το 12,1% λίγο, το 4,9% αρκετά, το 1,5% πολύ και ομοίως το 1,5% πάρα πολύ. Στην τρίτη ερώτηση διερευνάτε το αν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Και εδώ καθόλου απαντά το 80,6%, λίγο το 15%, αρκετά το 2,9%, πολύ το 1% και πάρα πολύ μόλις το 0,5%. Στην τέταρτη ερώτηση ερευνάτε αν θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Καθόλου απαντά μόλις το 7,3%, λίγο το 12,1%, το 35,4% αρκετά, το 27,2% πολύ και το 18% πάρα πολύ. Στην πέμπτη ερώτηση ερευνάτε το εάν θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Εδώ το καθόλου απαντά το 6,8% και λίγο το 16,5%, το 35,4% αρκετά, το 21,4% πολύ, το 19,9% πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα από την επαγωγική ανάλυση λένε ότι οι παράγοντες ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικότητα και σπουδές παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα με την παρακολούθηση ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων στο διαδίκτυο και με την παρακολούθηση σεμιναρίων για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Οπότε εδώ δεχόμαστε την εναλλακτική μας υπόθεση που λέει ότι οι κατανομές των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με την ηλικία, την προϋπηρεσία, την ειδικότητα και τις σπουδές θα διαφέρουν. Ως προς τα συμπεράσματα, στην ερώτηση αν παρακολουθούν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο διαδίκτυο, είδαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 90%, απάντησε καθόλου και λίγο. Παρατηρείται λοιπόν μια συσσόρευση αρνητικών απαντήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν παρακολουθούν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο διαδίκτυο. Στη δεύτερη ερώτηση, σχετικά με την παρακολούθηση σεμιναρίων στα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν παρακολουθεί σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα. Εξάλλου και αυτά που υπάρχουν και κατά καιρούς προσφέρονται, γιατί δεν προσφέρονται συνεχόμενα και σε διάρκεια, δεν θεωρούνται δημοφιλή αυτά τα σεμινάρια για κάποιο λόγο, είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα. Οπότε και να θέλουν να παρακολουθήσουν, δεν υπάρχουν. Σχετικά με το εάν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, το 95% δηλώνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει τέτοια σεμινάρια. Τα προσφερόμενα σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης με φίλη θεματολογία είναι σχεδόν μηδαμινά στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Οπότε είναι αδύνατον και για κάποιον που θα ήθελε να παρακολουθήσει, να βρει και να παρακολουθήσει σεμινάρια με φίλη θεματολογία που να προσφέρονται σε πληθώρα. Στην ερώτηση αν θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και στα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν στο ότι θα ήταν χρήσιμη μια επιμόρφωση στους ΕΠ αλλά και στα πνευματικά δικαιώματα και αυτό είναι εύλογο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σεμινάρια για να τους επιμορφώσουν σε αυτό το θέμα. Τώρα, το φύλο, η βαθμίδα εκπαίδευσης και η επιμόρφωση δεν επηρεάζουν καθόλου τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το κομμάτι των επιμορφώσεων στους ΕΠ και στα πνευματικά δικαιώματα. Από την άλλη, η ηλικία επηρεάζει στην παρακολούθηση ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, όπως επίσης και στην πρώτερη παρακολούθηση σεμιναρίων για τους ΑΕΠ. Η προϋπηρεσία επηρεάζει ομοίως την παρακολούθηση ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων και την άποψη της χρησιμότητας της επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς πόρους. Η ειδικότητα επηρεάζει μόνο την άποψη για τη χρησιμότητα των επιμορφώσεων στους ΑΕΠ και στα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, αναλόγως της ειδικότητάς τους, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ή όχι απαραίτητη την επιμόρφωση. Και αυτό είναι λογικό. Γιατί, για παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια ειδικότητα ενός νομικού είναι εύλογο ότι γνωρίζει καλύτερα τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί τα έχει διδαχτεί ως αντικείμενο στο πανεπιστήμιο, σε σχέση με κάποια άλλη ειδικότητα που δεν είναι δυνατό να τα γνωρίζει. Επίσης, αναλόγως του επίπεδου σπουδών τους, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα και θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωση του ΣΕΠ και στα πνευματικά δικαιώματα. Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο σπουδών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ., τόσο χρησιμότεροι βρίσκουν την επιμόρφωση με αυτή τη θεματολογία.
Συγκεντρωτικά φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και πνευματικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα. Η ηλικία, η προϋπηρεσία, η ειδικότητα και οι σπουδές επηρεάζουν κάποιες από τις απαντήσεις τους σε σχέση με την επιμόρφωσή τους. Σε αντίθεση, το φύλλο, η βαθμίδα εκπαίδευσης και το επίπεδο επιμόρφωσης που ήδη έχουν δεν επηρεάζουν καθόλου τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφώσεις στα θέματα αυτά. Φαίνεται ότι η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα έπικα και πνευματικών δικαιωμάτων που τους διέπουν είναι απαραίτητη στις μέρες μας, μιας και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και τη διδασκαλία αυξάνονται συνεχώς. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη βέβαια να υπάρχουν περισσότερα επιμορφωτικά σεμινάρια με αυτή τη θεματολογία για να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς επαρκής γνώσης για την ορθή και νόμιμη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στη διδακτική τους πρακτική. Οι περιορισμοί της έρευνας αυτής σε γεωγραφικό επίπεδο, καθώς διεξήχθη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε πλήθος συμμετεχόντων, γιατί ομοίως αφορά εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης. Για την εξέλιξη της έρευνας προτείνεται η διεξαγωγή της σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και πανελλαδικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.